Καλησπέρα σε όλους. Και εγώ πολύ βιαστικά και γρήγορα θέλω να πω όλα αυτά που ακούμε, συμφωνίες με την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά πώς μεταφράζεται για τους πρόσφυγες στο πεδίο. Και όχι μόνο στην Τουρκία και εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ξεκινώντας από την Τουρκία πρέπει να πω ότι τι σημαίνει αυτό για τους πρόσφυγες. Πρώτα γνωρίζουμε την Τουρκία ότι η Τουρκία είναι μια γνωστή χώρα για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και κατά συνέπεια είναι η καταπάτηση των δικαιωμάτων του πρόσφυγα και των μεταναστών. Είναι πολύ γνωστό. Δεύτερο, ότι η κοινωνική ανοχή που υπάρχει στην Τουρκία απέναντι σε αυτήν την βία, κρατική βία απέναντι στους εις βάρος των μεταναστών και προσφύγων. Τρίτον, η Τουρκία δεν ήρθε στην συνεννόηση, στο τραπέζι της διαβούλευσης με την Ευρώπη επειδή νοιάζεται για το μεταναστευτικό και προσφυγικό. Ήρθε επειδή να παζαρεύει πολιτικά, οικονομικά και γεωπολιτικά το θέμα πολύ για αυτό το θέμα. Και με κάποιο τρόπο, με όλα αυτά που ζήταγε, λίγο πολύ και σε πολύ βαθμό το πήρε αυτά που ήθελε. Όμως πρέπει να και η Ευρώπη θέλει αντάλλαγμα από την Τουρκία. Το αντάλλαγμα που θέλει είναι πραγματικά αυτό που είδε η Ευρώπη τόσα χρόνια που ήθελε η Ευρώπη, ήθελε να σταματήσει να φτιάξουν τείχος και να μην έρθει οι πρόσφυγες στην Ευρώπη, να το κάνει και να το κάνει η Τουρκία. Αυτό το έκανε η Ευρώπη τόσα χρόνια μέσω διάφορους τρόπους, ξέρουμε, φράχτες, Frontex, ακόμα υπάρχει, κέντρα κράτησης, ξένιο ζεύς, επιχειρήσεις σκούπα, το βίο τους να κάνουμε αβίωτο, είναι πολύ γνωστές φράσεις. Αυτά με αυτούς τρόπους, αλλά τελικά με κάποιο τρόπο αυτά δεν λειτουργήσαν τόσο που ήθελε, ιδιαίτερα όταν με έξαρση βίας και πολέμου σε διάφορες χώρες, με τόσο μεγάλο κύμα προσφύγων που αναγκάζονται να φύγουν, τότε αναγκαστικά αυτοί οι άνθρωποι έρχονται προς την Ευρώπη. Και αν μπορεί η Τουρκία πραγματικά μπορεί να μειώσει ή να σταματήσει τους πρόσφυγες να έρθει προς την Ευρώπη. Με διάφορους τρόπους η Τουρκία προσπαθεί ή μάλλον μπορεί να το κάνει. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να κλείσει τα σύνορα τα δικιά της η Τουρκία για να μην έρθει στην Τουρκία. Γιατί η Τουρκία δεν έχει να πούμε σπόρους να βάλει στα χωράφια και να βγει πρόσφυγες. Είναι έρχονται από τα σύνορα, από τα γύρω χώρες που υπάρχει πόλεμος. Απ' τη μία έχει σύνορα με το Ιράν, που εκεί δεν ελέγχει η Τουρκία καθόλου αυτά τα σύνορα, γιατί πρόσφατα είχαμε συνάντηση με τις οργανώσεις που δουλεύουν με τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Δεν έχει κανένα έλεγχο εκεί. Ελέγχεται από το PKK και από τους Κούρδους εκεί τα σύνορα. Το δεύτερο είναι το μεγάλο σύνορα που έχει με τη Συρία, που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εννοείται, εκεί είναι πόλεμος που δεν υπάρχει ζήτημα ότι μπαίνουν οι πρόσφυγες. Δεν μπορεί να κλείσει τα σύνορα, τότε σίγουρα έτσι εκατοντάδες χιλιάδες μπαίνουν στην Τουρκία. Τι άλλο μπορεί να κάνει η Τουρκία? Αυτό που μπορεί να κάνει είναι ότι να αρχίζει να συλλαμβάνει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και να τους βάλει φυλακή και επαναπρόθεση, η απέλαση. Αυτό που έχει αρχίσει να κάνει η κυρία Τασία πριν από λίγο, είπε ότι να δούμε τι θα γίνει. Εμείς έχουμε δει πριν από τρεις μέρες 181 άτομα βάλανε σε ένα αεροπλάνο και τους κατευθείαν τους πήγε στο Καμπούλ εκεί πέρα. Και δεν ήταν μόνο Αφγανοί, ήταν και μέσα ήταν 6 Πακιστανοί, κάποιοι Ιρανοί, όλες χωρίς συνεννόηση τους άφησαν εκεί πέρα. Εχθές μέχρι Δευτέρα το απόγευμα είχαμε ότι μέχρι 1.300 άτομα ήδη έχουν γίνει συλλήψεις από διάφορα περάσματα που έρχονται προς τα παράλια της Τουρκίας να έρθουν προς την Ευρώπη. Τους έχουν συλλάβει, είναι έτοιμοι με κάποιο τρόπο και δεν είναι οι Αφγανοί ή συγκεκριμένοι οι Μαροκινοί, είναι οι Σύριοι, συγκεκριμένα είχαν γράψει τα νέα. Είναι οι Σύριοι, Αφγανοί, Ιρακινοί και Ιρανοί περισσότεροι. Αυτοί είναι που τους έχουν σιγά σιγά στο προαναχωρησιακό χώρο, και προαναχωρησιακό χώρο λέμε εμείς, γιατί υπάρχει εδώ στην Ελλάδα αυτό, αλλά εκεί είναι κανονικά φυλακή. Μιλήσαμε προχτές το βράδυ με δύο
Αφγανούς που τους είχαν γυρίσει, δεν ήταν ότι απλά τους βάλανε στο αεροπλάνο, ήταν τους πήγανε στην φυλακή, χτυπήματα, πολύ βία από την αστυνομία και μετά τους κατευθείαν στη θέση του Αφγανιστάν. Αυτή είναι η πολιτική της, της Τουρκίας, στην Τουρκία. Στην Τουρκία. Τι θα κάνει τώρα? Απ' την άλλη πλευρά, πράγματι γιορτάζουν οι διακινητές εκεί στην Τουρκία, γιατί το πολύ μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή στο πολιτικό επίπεδο που λένε ότι ναι, καταφέρουμε, κάνουμε συνεννόηση, γιατί η Τουρκία αναγκαστεί να χτυπήσει τους διακινητές. Αυτό στην πράξη πράγματι δεν λειτουργεί. Αυτό δίνει ακόμα και πεδίο στους διακινητές να δρουν και να πάρουν περισσότερα λεφτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί από την στιγμή που μπαίνανε, για παράδειγμα, τους Αφγανούς, μιλάμε από τα σύνορα με το Ιράν, όταν μπαίνανε στην Τουρκία μέχρι τώρα το καλοκαίρι, κατευθείαν παίρνανε λεωφορείο και ερχόταν στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη εκεί δεν τους πειράζει η αστυνομία και ερχόταν στην παράλια της προς την Ευρώπη. Τώρα, ο πρόσφυγας που μπαίνει από τα σύνορα του Ιράν ή από τα σύνορα με την Συρία πρέπει να πληρώσει τους διακινητές για να μην πέσει στα χέρια των αστυνομικών, να έρθει στην Κωνσταντινούπολη και στην Κωνσταντινούπολη να είναι πάλι στα χέρια των διακινητών. Δεν μπορεί να βγει έξω. Εκεί πάλι πρέπει να πληρώσει μεγαλύτερα τους διακινητές και πέρασμα προς τα παράλια της Τουρκίας πάλι να πληρώσουν πολύ μεγαλύτερα για να έρθουν προς την Ευρώπη. Γιατί δεν θα σταματήσει να έρθουν προς την Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι άνθρωποι έρχονται γιατί η απελπισία τους, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν εκεί. Από ό,τι καταλάβουμε ακόμα και αυτό, το καλό νέο που είναι ψέμα τώρα πια η μεταγκατάσταση αυτών των 400.000. Τώρα δυστυχώς μιλάμε μόνο και μόνο για κλείσιμο των συνόρων, ότι να μην αφήσουμε τους πρόσφυγες να περνάνε. Τότε οι πρόσφυγες, η ανάγκη τους, όντως θα περάσουν και θα έρθουν. Ένα στοιχείο να σας πω ότι. Ήμουνα σε μια παρουσίαση που έγινε από το ΕΛΙΑΜΕΠ. Αν κοιτάξουμε τα στοιχεία, πέρσι το 2014 πέρασε από τα σύνορα της Ελλάδας στην Ευρώπη περίπου 50.000, κάτω από 50.000 άνθρωποι. Και οι θάνατοι που είχαμε ήταν 3.500. Φέτος έχουμε 700.000, πάνω από 700.000, και οι θάνατοι είναι 3.510. Είναι τα επίσημα αριθμοί, αυτά που καταγράφονται. Όμως για εμάς τους πρόσφυγες είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν καταγράφονται ποτέ και δεν ακούγονται. Είναι πάρα πολλοί. Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι με 50.000 ανθρώπους που πέρασαν στην Ευρώπη πάλι είχαμε 3.500 και με 800.000 περίπου πάλι έχουμε 3.500. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν θα έρθουν λιγότερα θα έχουμε λιγότερους θανάτους. Όσο κλείνουμε τα σύνορα, όσο εμποδίζουμε τους ανθρώπους να έρθουν, όσο τους σπρώχνουμε στα χέρια των διακινητών, τόσο πολλοί οι άνθρωποι πεθαίνουν στα σύνορα και στα περάσματα που περνάνε με διάφορους τρόπους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν μπορεί όλα αυτά που κάνει η Τουρκία, αν μπορεί να μειώσει πραγματικά τους πρόσφυγες να έρθουν προς την Ευρώπη ή να έρθουν προς την Τουρκία. Ναι, μία μείωση θα φέρει αυτό. Τι μείωση? Η μείωση αυτών που όλοι λέμε ότι οι οικονομικοί μετανάστες. Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οικονομικοί μετανάστες. Επίσημα η στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι 99% των Σύρων είναι πρόσφυγες. Σημαίνει ότι 1% μπορεί να είναι οικονομικοί μετανάστες. Δηλαδή από 1.000 μπορεί να είναι 10. 70% των Αφγανών που είναι δεύτερο πληθυσμό των προσφύγων παίρνουν άσυλο. Σημαίνει ότι από 1.000 άτομα, 30 άτομα, 30 ή 300, 300, 30, ναι, 30. 30 θα είναι οικονομικοί μετανάστες αυτοί που μπορεί να μην έρθουν. Ναι. Και 50% που λέμε για τους Σουμαλούς, Σουδανούς ή άλλοι, τότε πράγματι αυτοί από 130 τους Αφγανούς, από 101 τους Σύριους, από το 50 Σουμαλούς, Σουδανούς, 50 άλλα, μπορεί να μην έρθουν. Αλλά τι θα αλλάξει για τον πρόσφυγα? Πράγματι στην πραγματικότητα δεν αλλάζει τίποτα. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι, πάλι ένα μεγάλο αριθμό έχουμε που χρειάζονται προστασία. Όμως και πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων που χρειάζονται προστασία δεν μπορούν να ξεκινήσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι σπρώξαμε αυτούς τους ανθρώπους περισσότεροι στο κίνδυνο ή στις χώρες τους ή στις χώρες προέλευσής τους. Να μην ξεχάσουμε ότι από τους πρόσφυγες που έρχονται προς την Ευρώπη, 5% αυτών που έρχονται και καταφέρνουν να κάνουν αυτό το ταξίδι που λέμε ταξίδι της ελπίδας προς την Ευρώπη, προς την Τουρκία, από την Ιορδανία, από τον Λίβανο. Αλλά οι άλλοι 95% δεν μπορούν να κάνουν αυτό το ταξίδι.
τότε αυτό το 5% που μιλάμε ότι είναι προσφυγική κρίση για την Ευρώπη, είναι πολύ μεγάλη κρίση που, που φωνάζουν όλοι, αυτά τα 5% ακόμα και αυτοί δεν μπορούν να έρθουν, κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουμε λιγότερα από την πλευρά προς την Τουρκία και προς την Ευρώπη με συνέπεια. Για να επιλέξω να μην πάρω πολύ χρόνο. Πόσο χρόνο έχω, δεν ξέρω. Πέρασαν τα 10 λεπτά, αλλά εγώ δεν θα σας διακόψω. Για λόγους ισότητας. Αυτό είναι αυτό που για μας τους κοινότητες μεταναστών και προσφύγων, αυτό που είναι πολύ σημαντικό, ότι τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει πράγματι να μην έχουν πρόσφυγες, και εμείς το όνειρό μας είναι ότι κάποια στιγμή να ξυπνήσουμε και να δούμε να μην υπάρχει κανένας πρόσφυγες, να μην αναγκαστεί κανένας να φύγει από την πατρίδα τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πρώτο για να μην έχουμε πρόσφυγες είναι ότι να σταματήσουν αυτοί οι πόλεμοι, αυτοί οι σειράξεις βία πρέπει να σταματήσουν. Δηλαδή στο παγκόσμιο επίπεδο που δεν γίνεται δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε, ακόμα υπάρχει ανταγωνισμός ποιος να ρίξει μεγαλύτερη βόμβα στην Συρία αυτή τη στιγμή. Το άλλο είναι να βοηθηθεί και να αναπτυχθεί αυτές οι χώρες, σε φτωχές χώρες πράγματι, οι θέσεις εργασίας. Όχι να βοηθηθεί οι χώρες που περισσότεροι κυβερνήσεις σε αυτές τις χώρες είναι αιτίες που αυτοί οι άνθρωποι που αναγκάζονται έρχονται. Με κάποιο τρόπο πρέπει να βοηθηθεί άνθρωποι πραγματικά εκεί πέρα να μην αναγκαστούν να φύγουν από αυτές τις χώρες. Τρίτο είναι η στήριξη των προσφύγων και εκτοπισμένων στις γειτονικές χώρες, στις χώρες που υπάρχουν πρόβλημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και σε 45 λεπτά που είχα μια συνάντηση με τους Σύρους και με τους Αφγανούς στην Τουρκία, μέσα σε 45 λεπτά βρήκα πάρα πολλούς Σύριους που δεν ήθελαν, έλεγαν ότι δεν θέλουμε να πάμε στην Ευρώπη. Ήρθανε επειδή δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτές τις χώρες. Στα επίσημα στοιχεία της ΥΠΑ της Αρμοστίας λέει ότι για κάθε πρόσφυγα στο καταβλισμό ή στις χώρες όπως η Ιορδανία και Λιβάνο είναι ένα pound την ημέρα. Ένα pound την ημέρα. Τότε με αυτό δεν μπορεί, είναι δύσκολο να επιβιώσει, είναι αδύνατο να επιβιώσει ο πρόσφυγας εκεί πέρα. Τότε αυτός είναι και ένας λόγος που πράγματι πρέπει να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι και δεν πρόκειται να σταματήσουν. Εκεί είναι το πραγματικό ένα λόγο που μπορεί να βοηθηθεί για να μην ξεκινήσουν από αυτές τις χώρες. Από το Ιράν, από το Πακιστάν, από τον Λίβανο, από την Ιορδανία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, οι άνθρωποι δεν, όπως είπε η κυρία Τασία, ότι πράγματι οι πρόσφυγες έχουν το όνειρό τους, το μυαλό τους πίσω να γυρίσουν. Σε μια έρευνα πρόσφατα που έγινε στην Γερμανία, που δημοσιεύτηκε πάνω στους Σύριους, που ρώτησαν αν θέλουν να γυρίσουν πίσω στις χώρες τους, το 90% των Σύρων είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε. Αν γίνει, κάτι θα γίνει στην Συρία, θα γυρίσουν πίσω. Μόνο 10% είπαν ότι θα το σκεφτούμε. Δηλαδή με αυτήν την σκέψη. Τότε πράγματι είναι πολύ εύκολο για τον πρόσφυγα να έχει μια ζωή δίπλα στην χώρα του, στο χωριό του εκεί, και όταν γίνει καλύτερη η ζωή να γυρίσει πίσω. Είναι πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι ασφαλής πρόσβαση, δεν μπορώ να πω πολλά, όλοι είπαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, αυτό μπορεί να γίνει μέρος του resettlement που πρέπει να γίνει όχι μόνο από την Τουρκία, γιατί είπαμε ότι από την Τουρκία δεν γίνεται, πρέπει να γίνει και από τις άλλες χώρες. Αυτό που πρέπει να γίνει, οικογενειακή επανένωση, είπαμε ότι πολλοί από αυτούς έχουν οικογένειες σε άλλες χώρες να διευρυνθεί. Αυτό πρέπει να γίνει με ανθρωπιστικές βίζες, με φοιτητικές βίζες. Οι πρόσφυγες είναι φοιτητές, είναι πάρα πολλοί από αυτούς που έχουν σπουδάσει.